Κυρία Βανέσα Αρχοντίδου είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά, χαίρομαι εσείς. Πάρα πολύ που είμαι στην εκπομπή. Και εμείς χαιρόμαστε που είστε στην... Να ξέρετε ότι το Σαββατοκύριακο θα είμαι και στην Κρήτη. Εδώ μαζί με τον Πρωθυπουργό, έτσι, κύριε Αρχοντίδου. Πανστρατιά θα έχουμε νομίζω το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αφήνετε τα μπατόν και πιάνετε τα μικρόφωνα. Κοιτάξτε. Είναι συνέχεια των πατών τα μικρόφωνα, διότι ο περισσότερος κόσμος με γνωρίζει ως ορειβάτη, ως την αλπινίστρια που ανέβηκε στην κορυφή του Everest, αλλά αυτό το οποίο δεν γνωρίζουν είναι την επαγγελματική μου δραστηριότητα. Έχω σπουδάσει επικοινωνία και διοίκηση επιχειρήσεων. Για πάρα πολλά χρόνια λοιπόν δούλευα σε εταιρείες στο κομμάτι της επικοινωνίας και στρατηγικής ανάπτυξης, με μεγάλη εμπειρία στις διαπραγματεύσεις και τα τελευταία χρόνια είμαι πρέσβυρα του Ευρωπαϊκού Συμβούλου για το Κλίμα. Το οποίο σημαίνει ότι στις Βρυξέλλες αυτό που κάνω στη συνεργασία με τη διεύθυνση DG Κλίμα είναι να μεταφέρω ουσιαστικά τα θέματα που έχουν οι τοπικές κοινωνίες, που έχει η χώρα μας για διάφορα θέματα που σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη, ώστε να συνδιαμορφωθούν οι νομοθεσίες. Και το άλλο κομμάτι είναι ότι ουσιαστικά παίρνουμε την πράσινη συμφωνία και προσπαθούμε κάπως να εκλαϊκεύσουμε τη γνώση και να μεταφέρουμε το τι ακριβώς κάνει η Ευρώπη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα θέματα της κλιματικής κρίσης. Εσείς τώρα κατακτώντας τις κορυφές, τα βουνά, τις μεγάλες οροσειρές του κόσμου, ποια είναι τα οικολογικά μηνύματα που έχετε πάρει και θέλετε να μεταλαμπαδεύσετε και στον κόσμο, έτσι, στην κοινωνία? Κοιτάξτε, εγώ αυτό που είδα με τα ίδια μου τα μάτια ήταν ότι εκεί που λίγα ανθρώπινα πόδια έχουν πατήσει, το ανθρώπινο αποτύπωμα είναι τεράστιο. Είδα δηλαδή παγετώνες να λιώνουν. Σε μια αποστολή που έκανα το 2022 στην Ανταρκτική, που θεωρείται το ψυγείο της γης, κατάλαβα ότι έχουμε μεγάλο κίνδυνο μπροστά μας, γιατί το ψυγείο της γης έχει αρχίσει να ξεπαγώνει. Και αυτό σημαίνει ότι θα δούμε φαινόμενα τα οποία θα επηρεάσουν και τη χώρα μας. Οι ωκεανοί, όταν ανεβαίνει η στάθμη τους, εμείς είμαστε μια νησιωτική χώρα και μιλάω γνωρίζοντας ότι απευθύνομαι τους ανθρώπους της Κρήτης, που είναι μια περιοχή η οποία πραγματικά έχει φόβο να πληγεί από αυτή την άνοδο της στάθμης του νερού, την άνοδο των ωκεανών. Είναι λοιπόν θέματα τα οποία πραγματικά με έχουν απασχολήσει πάρα πολύ. Θα πρέπει να θωρακίσουμε τις περιουσίες μας, θα πρέπει να θωρακίσουμε ουσιαστικά όχι μόνο την χώρα μας, αλλά θα πρέπει να θωρακίσουμε και τους ίδιους τους εαυτούς μας. Γιατί η κλιματική κρίση έχει αντίκτυπο στην οικονομία, στην κοινωνία, αλλά ακόμα και στην υγεία μας. Βεβαίως η συζήτηση, κυρία Αρχοντίδου, γύρω από την πράσινη μετάβαση έχει αρχίσει λίγο να είναι και από την άλλη μεριά στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την έννοια ότι κάποιοι θεωρούν ότι ίσως βιαστήκαμε πολύ να μπούμε σε αυτό το κομμάτι, ίσως είμαστε υπεραισιόδοξοι σε όσο κάνουμε για την πράσινη μετάβαση και αυτό έχει, ας πούμε, επιρροές στην ζωή μας αυτή τη στιγμή. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Ακούστε, αυτή είναι η δέσμευσή μου, γιατί πραγματικά αυτό που κάνουν οι ευρωβουλευτές όταν πάνε στην Ευρωβουλή είναι να μπαίνουν σε διάφορες επιτροπές. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να επιλέξουμε ανθρώπους για τις επιτροπές που έχουν σχέση με το περιβάλλον, με την αγροτική ανάπτυξη, που γνωρίζουμε το τι συμβαίνει στις τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριμένα ασχολούμαι με το θέμα της αγροδιατροφής τα τελευταία χρόνια, γιατί συμμετέχω και έχω αναλάβει ένα πρόγραμμα που σχετίζεται με τη γυναική επιχειρηματικότητα στην αγροδιατροφή. Τι έχω δει λοιπόν σχετικά με την κοινή αγροτική πολιτική, που έχει προβληματίσει πάρα πολύ στους αγρότες μας, στους ανθρώπους στις τοπικές κοινωνίες? Προσπαθούμε στην Ευρώπη, επειδή δεν γνωρίζουμε όλοι τα θέματα αυτά, να μιλήσουμε με ευχολόγια και έχουμε νόμους τους οποίους δεν μπορούν όλοι να ακολουθήσουν, όλες οι χώρες να ακολουθήσουν με τον ίδιο ρυθμό. Με αποτέλεσμα να βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και ενδιαφέρονται για αυτές, και αυτές τις ανάγκες μετά να προσπαθήσουν να τις περάσουν μέσα στην νομοθεσία. Δεν μπορούμε να έχουμε οριζόντια μέτρα για όλες τις χώρες της Ευρώπης, όταν έχουμε διαφορετικές ανάγκες στον νότο και διαφορετικές ανάγκες στον βορρά. Βεβαίως. Καμιά φορά ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι υπάρχουν και αντικρουόμενα συμφέροντα, έτσι, μεταξύ των χωρών, κύριε Αρχοντίδου, το οποίο είναι ένα πρόβλημα γενικό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό. Το έχω ακούσει και εκεί είναι, γι' αυτό σας μιλάω για τη δέσμευσή μου, ότι υπάρχουν όντως αντικρουόμενα συμφέροντα, αλλά από εκεί και πέρα στις επιτροπές αυτές θα πρέπει να μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν καταρχήν, όπως σας είπα, τις τοπικές κοινωνίες και τις ανάγκες τους, αλλά έχουν και ενδιαφέρον, όχι μόνο για τον πλανήτη και για το κλίμα και για το πώς θα εφαρμοστούν αυτές τις πολιτικές, αλλά και το πώς θα περάσουν μια πολιτική η οποία δεν θα έχει το αποτέλεσμα του εγχείρηση πέτυχε, αλλά ως εμείς θα πέθανε. Δηλαδή θέλουμε να συμπορευτούν οι τοπικές κοινωνίες
και σε οικονομικό επίπεδο με αυτά τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε στην Ευρώπη. Για μένα δηλαδή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ξέρει ο κόσμος ότι δεν εναντιώνονται οι άνθρωποι που είναι υπέρ του περιβάλλοντος ούτε στον αγρότη ούτε στις τοπικές κοινωνίες, αλλά μπορούν να δουλέψουν σε ένα επίπεδο το οποίο να μπορούν και οι κοινωνικοί και κοινωνικά αλλά και οικονομικά να συμβαδίσουν αυτά τα δύο. Η προστασία του περιβάλλοντος δηλαδή, η πράσινη ανάπτυξη με την, και η βιώσιμη ανάπτυξη, η πράσινη ανάπτυξη με τη βιωσιμότητα των κοινωνιών και των αγροτικών κλάδων. Mm-hmm. Βεβαίως, πολλές φορές έχουμε δει να υπάρχει αντιπαράθεση σε σχέση, για παράδειγμα, με τη ΣΑΠΕ. Λέμε, δεν θα γίνουν τα βουνά μας μπαταρίες. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση και πραγματικά την αντιλαμβάνομαι, γιατί κοιτάξτε, εγώ ως ορειβάτης θέλω να πω το εξής σχετικά και με τις ανεμογεννήτριες και με αυτά τα θέματα τα οποία πραγματικά μας έχουν απασχολήσει. Θα πρέπει να γίνονται μελέτες οι οποίες χωρίς καμία αμφιβολία δεν θα βλάψουν το περιβάλλον και τη φύση. Γιατί ναι, μεν θέλουμε να μιλήσουμε για να ανανεώσουμε πηγές ενέργεια, αλλά δεν μπορούμε να καταστρέψουμε ούτε τα βουνά μας, ούτε τη βιοποικιλότητα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το διασφαλίσουμε με το να έχουμε ανθρώπους στις θέσεις τις κέρυες, που ναι, μεν θα ασχολούνται με τα θέματα της οικονομίας, της πράσινης ανάπτυξης, αλλά παράλληλα θα γνωρίζουν και τους τόπους και δεν θα θελήσουν να τους βλάψουν με καμία κυβέρνηση και που δεν είναι λόγο. Και πιστεύω ότι οι μελέτες οι σωστές χρειάζονται χρόνο για να γίνουν. Αυτό είναι το βασικότερο κομμάτι, νομίζω, που οι περισσότεροι μου λένε. Ότι ναι, εσύ θέλεις να ασχοληθείς με την βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά τι κάνουμε όταν η βιώσιμη ανάπτυξη σε αρκετές περιοχές δημιουργεί προβλήματα. Ακριβώς. Τώρα, εσείς, κύριε Αρχοντίδου, αν δεν κάνουμε λάθος, ήσασταν έτσι στην πρώτη φουρνιά ονομάτων υποψηφίων που ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία. Ίσως ήταν και έκπληξη τώρα για πολλούς. Πόσο εύκολη ήταν αυτή η απόφαση να ρηχτείτε στη μάχη των ευρωεκλογών? Γιατί είναι μια δύσκολη πάντοτε η μάχη του Σταυρού και υπάρχει και ανταγωνισμός έντονος, έτσι, στο ίδιο το ευρωπαϊκό δελτίο σας. Υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχουν μεγάλα ονόματα τα οποία οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την αναγνωρισιμότητα τη μεγάλη δεν είναι εύκολο να ανταγωνιστούν. Δεν ξεκινάμε δηλαδή όλοι από το ίδιο επίπεδο. Ακριβώς. Και εμένα μπορεί να με γνωρίζει κάποιος κόσμος σαν ορειβάτη, αλλά αυτό δεν μου δίνει την αναγνωρισιμότητα ώστε να μπορέσω να ξεκινήσω από την ίδια αφετηρία. Όπως είδατε κι εσείς, όλες αυτές τις δραστηριότητες για τις οποίες θα πάω να δουλέψω στην Ευρώπη είναι πράγματα που ο περισσότερος κόσμος δεν τα γνωρίζει για μένα, γιατί έχει μια συγκεκριμένη εικόνα. Τώρα, στο ευρωπαϊκό δελτίο, εγώ έχω αυτό το ρόλο. Έχω δηλαδή αυτή την ατζέντα. Την ατζέντα που έχει να κάνει με το περιβάλλον, με τα ασφαλή τρόφιμα, την αγροδιατροφή, που για μένα είναι το αντικείμενο στο οποίο εργάζομαι ήδη αυτή τη στιγμή. Αλλά θέλω να είμαι και μια ισχυρή γυναικεία φωνή, γιατί ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη γυναικεία ενδυνάμωση τα θεωρεί σαν πρωτεύοντα θέματα και νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να τα θεωρήσουμε μετά από όλα όσα βλέπουμε να γίνονται στην κοινωνία μας. Mm-hmm. Και το σημαντικότερο κομμάτι πέρα από αυτά τα τρία που νομίζω ότι ίσως προσθέτει σε αυτή την εμπειρία μου είναι και τα θέματα του υπαίθριου αθλητισμού. Γιατί γενικότερα και ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, είναι ένα κομμάτι δηλαδή που πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει να το θεωρήσουμε σαν ένα μέρος της διπλωματίας μας, της ελληνικής διπλωματίας. Με τόσες δυνατότητες που έχει η χώρα, πραγματικά θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε έτσι. Ωστόσο, βλέπουμε τις υποδομές, τις εγκαταστάσεις και σε αυτό το επίπεδο να υστερούν, όσο να πεις. Πάντως, για τις υποδομές και για τις εγκαταστάσεις, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να μας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε χρηματοδοτήσεις οι οποίες μπορούν να φτιάξουν τις υποδομές μας χωρίς να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του κράτους μας. Και αυτό είναι και το ερώτημα που νομίζω πρέπει να θέσουμε και στους τηλεθεατές μας αυτή τη στιγμή. Ποιους θα στείλουμε στην Ευρώπη για να διαπραγματευτούν για αυτά τα χρήματα? Διότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι στη συγκεκριμένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είδαμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούν να κάνουν αυτές τις διαπραγματεύσεις, αλλά και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δημιουργήσει μια εικόνα στην Ευρώπη για την Ελλάδα τελείως διαφορετική τα τελευταία χρόνια. Είμαστε περήφανοι που βγαίνουμε στην Ευρώπη και έχουμε αυτή τη στιγμή μια αξιοπρέπεια. Mm. Αυτό συνέβη τα τελευταία χρόνια μέσα από αυτή την εκπροσώπηση που είχαμε από τη Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι και ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα που δεσμεύομαι και εγώ ίδια είναι ότι θα πρέπει να πηγαίνουμε στην Ευρώπη. Και όχι να πηγαίνουμε διασπασμένοι ή να πηγαίνουμε στην Ευρώπη για να μας κουνήσει η Ευρώπη το δάχτυλο και να βάλει πρόστιμα στην Ελλάδα. Εκεί θα πρέπει τα θέματα μας να τα λύνουμε εδώ στο εσωτερικό και από εκεί και πέρα
και η Ευρώπη να είναι ο αρρωγός σε όλες τις εθνικές μας προσπάθειες. Σωστά, κυρία Αρχοντίδου, όμως υπάρχει και μεταξύ δηλαδή και των ευρωβουλευτών και των κομμάτων, υπάρχει σε πολλά θέματα και μια διαφορετική φιλοσοφία, μια διαφορετική έτσι, γραμμή πολιτικής πλεύσης. Οπότε δεν είναι και τόσο εύκολο ενώ πρακτικά να υπάρξει αυτή η σύμπνοια, που σωστό είναι, επιθυμητό είναι, αλλά στην πράξη είναι λίγο δύσκολο. Έχω την αίσθηση ότι τη διαφορετική πλεύση θα πρέπει να τη λύνουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να πηγαίνουμε, αν όχι όπως σας είπα, ως μια γροθιά, γιατί μπορεί κάποιος να μην μπορεί να το καταφέρει αυτό, αλλά τουλάχιστον να μην εμποδίζουμε τις εθνικές μας προσπάθειες, να μην βάζουμε τρικλοποδιές για τη χώρα μας στην Ευρώπη. Αναφέρεστε, για παράδειγμα, στη συζήτηση για τα Τέμπη που άνοιξε στο Ευρωκοινοβούλιο και στο ψήφισμα. Αναφέρομαι για πολλά θέματα. Αναφέρομαι για την κοινή αγροτική πολιτική, που ήταν ένα θέμα το οποίο και εκεί δεν υπήρχε ομοφωνία για την αναθεώρησή της, που πραγματικά βγήκαν οι αγρότες μας στον δρόμο και η αναθεώρησή της ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έπρεπε να ψηφιστεί από όλους τους ευρωβουλευτές. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, επειδή η Ευρώπη είναι μακριά, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε ότι οι ευρωβουλευτές μας σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το εθνικό συμφέρον δεν είναι όλοι πίσω από την υποστήριξη αυτών των θεμάτων. Και επειδή αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν είναι η ώρα να το πούμε αυτό, για μένα πάντως είναι μια δέσμευση ότι τα εθνικά μας θέματα με κάθε τρόπο θα πρέπει να τα προασπίζουμε. Κυρία Αρχοντίδου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ξέρουμε ότι έχετε μια υποχρέωση να σας αποδεσμεύσουμε για να προλάβετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Θα είμαι στην Κρήτη. Θα χαρώ πάρα πολύ να συνομιλήσω και με τους τοπικούς φορείς. Θα ακολουθώ το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Άρα, Σάββατο θα είμαι Ηράκλειο και θα καταλήξουμε την Κυριακή στα Χανιά. Και θα χαρώ πάρα πολύ να συνομιλήσω και με εσάς, αν έχουμε τη δυνατότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο να κάνουμε μια διαζώση συνάντηση. Με το καλό να συναντήσετε και τους πολίτες της Κρήτης. Και να σας πω και το εξής. Είμαι το νούμερο 3 στο Ευρωψηφοδέλτιο. Είμαι ψηλά Αρχοντίδου. Οπότε όποιος θέλει δεν θα ψάξει πολύ. Σωστά. Γιατί πού να ψάχνεις το 42. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή.